Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Άρδιν. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ίσως είναι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές εδώ και αρκετές δεκαετίες αυτές. Θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την πορεία της Ευρώπης, ενδεχομένως και την ύπαρξή της, αν θα μπορέσει να επιβιώσει. Ναι, κοίταξε. Νομίζω ότι ίσως είναι οι πιο κρίσιμες, με την έννοια ότι παλιότερες αποφάσεις και παλιότερες, όπως ήταν η είσοδος στο ευρώ, έτσι, ο ναι και όλα αυτά, δεν κρίθηκαν σε ευρωεκλογές. Αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, και υπάρχουν και πολλές αναλύσεις που λένε ότι η Ευρώπη αρχίζει πλέον να αποτελεί, εξαιτίας των κινδύνων που αντιμετωπίζει, καταφύγιο ενός αυξανόμενου αριθμού Ευρωπαίων, γιατί βλέπουν ότι κάθε χώρα μόνη της δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Mm-hmm. Υπάρχει και ο κίνδυνος και η ανασφάλεια σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές και το εάν θα συνεχίσει, mm-hmm. Θα συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίζουν την Ευρώπη, όπως είχαν συνηθίσει σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Επομένως, υπάρχει μια αυξημένη συζήτηση για όλα τα μεγάλα θέματα. Πρώτο, το μεταναστευτικό, το οποίο έχει γίνει κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου είδα σε μια δημοσκόπηση ότι, ας πούμε, το μεταναστευτικό ζήτημα έρχεται 8ο, 10ο. Στην Ευρώπη, είναι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πρώτο ή δεύτερο. Και αυτό είναι απίστευτο. Νομίζω ότι έχει προκληθεί ουσιαστικά από την κατεύθυνση που έχουν τα ΜΜΕ, που στρέφουν τον κόσμο σε μια συζήτηση η οποία είναι επικεντρωμένη στη φέτα και τη σαλαμούρα της. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, όμως τα μεγάλα προβλήματα, και είναι πιο σημαντικό το μεταναστευτικό για την Ελλάδα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και όμως δεν έχει μπει στη συζήτηση καθόλου, διότι μια και ο Κασελάκης δεν μιλάει γι' αυτό, δεν μιλάμε κι εμείς ανταπαντώντας. Δηλαδή υπάρχει και μια αστεία πλευρά στο θέμα. Δηλαδή μεταναστευτικό πρώτο, δεύτερο ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτά τα δύο είναι τα πρώτα ζητήματα στην ατζέντα των ευρωεκλογών και έχουν ως αποτέλεσμα μετατόπιση του κέντρου βάρους και του πολιτικού αλλά και του γεωγραφικού. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση δεν είναι αυτή, ναι, που παρουσιάζει ο κύριος Κερίδης. Επιδεινώνονται οι ροές. Οι ροές αυξάνονται και περνάνε, όπως λες, τα μουλοχτά, διότι τα μέσα δεν ασχολούνται όσο θα πρέπει. Είδα και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες στην διακαναλική ότι, ναι, διαφωνεί. Δεν μπορεί, λέει, η Ευρώπη να στέλνει μετανάστες στη Ρουάντα. Δεν τον πειράζει που γίνεται η Ελλάδα-Ρουάντα, αλλά να μην πάνε οι μετανάστες στη Ρουάντα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία βέβαια την έχει πάθει και τώρα και αυτοί καθυστερημένα εξετάζουν λύσεις, γιατί χώρες όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Βρετανία, και ας είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πλέον δομικό πρόβλημα. Και τώρα εκ των υστέρων κοιτάνε τι θα κάνουν. Το θέμα είναι να μην γίνουμε κι εμείς έτσι. Ναι, διότι όταν έχεις περίπου 1 εκατομμύριο οι οποίοι φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο ή ανάλογα σε αριθμού στη Γαλλία, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα έχουν πάρει πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Και το θέμα της μετανάστευσης έχει γίνει ταυτοτικό ζήτημα για την Ευρώπη. Ναι. Ως αποτέλεσμα είναι ότι πολιτικό είναι η ενίσχυση δυνάμεων όπως εκείνη της Μελόνι στην Ιταλία, η οποία, επειδή μάλιστα δεν έχει και φιλορωσικό πρόσημο όπως έχει σε ένα βαθμό η Λεπέν, μεταβάλλεται σε κεντρική φιγούρα της Ευρώπης στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια μετατόπιση από τη Γερμανία, η οποία έχει μεν το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος, αλλά είναι ένας πολιτικός νάνος, συζήτηση που γίνεται από παλιά για τη Γερμανία, σήμερα ακόμη περισσότερο, δεν παίζει σημαντικό ρόλο ουσιαστικά. Ακόμα περισσότερο σήμερα, και τώρα που επιβαρύνεται και οικονομικά πλέον, γιατί το δικό της μοντέλο, το βιομηχανικό, το συγκεκριμένο, φαίνεται ότι πλέον έχει τελειώσει και ψάχνει να βρει και οικονομικό μοντέλο. Ναι, γιατί στηριζόταν στο πολύ φτηνό φυσικό αέριο που έπαιρνε από τη Ρωσία, που αντίστοιχα στις εξαγωγές εκεί, στη χρησιμοποίηση όλων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης
ως εργαστηρίων για τη γερμανική βιομηχανία, ένα σύνολο από πράγματα τα οποία σταδιακώς αλλάζουν και ως αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η Ιταλία και θα μπορούσε και η Ελλάδα να παίξουν σημαντικότερο ρόλο στην Ευρώπη, γιατί είναι οι χώρες οι οποίες απειλούνται περισσότερο από όλες από το μεταναστευτικό, η δε Ελλάδα απειλείται και στο πεδίο της ασφάλειας. Άρα αυτά τα δύο ζητήματα, και εγώ περίμενα από την πολιτική, και αυτό θα έπρεπε να έρθει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να προτάξει αυτά τα δύο ζητήματα στη συζήτηση, όπου έχει και πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του, και όμως εξαιτίας της ιδεολειψίας την οποία έχουν, δεν τολμούν ή δεν θέλουν να βάλουν αυτά τα ζητήματα μπροστά. Όπως θα δούμε ότι στην Ευρώπη σήμερα έχουμε σημαντικές αλλαγές, διότι και ένα κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, όπως συμβαίνει στη Δανία ή και στην Σουηδία και αλλού, αρχίζει να μεταστρέφεται, πράγμα που δείχνει πρώτο. Δεύτερο, τα παλιά θεωρούμενα ακροδεξιά και αποβλητέα κόμματα, όπως ήταν η Μελόνι, η Λεπέν και τα λοιπά στη Γαλλία, σταδιακώς εγκαθίστανται στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, όταν δηλαδή η Λεπέν διεκδικεί 32-33% στις ευρωεκλογές με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το κόμμα του Μακρόν, καταλαβαίνουμε, ενώ έχει συρρυκνωθεί η παραδοσιακή δεξιά στο 6-7%, καταλαβαίνουμε ότι έχει αλλάξει πια η φάση. Η Ευρώπη μπαίνει πολύ αργά, όπως είπες, αλλά σταδιακά μπαίνει σε μια νέα περίοδο όπου τα ζητήματα της εξωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, τα οποία επέτεινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κινητοποίησε αρχικώς όλες τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, εκτός από τον Όρμπαν που πιστεύει ότι οι Ρώσοι θα τον έχουν ως το καλό παιδί, το χαϊδεμένο παιδί, έχει κινητοποιήσει και προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης ασφάλειας. Mm-hmm. Αυτά τα δύο θέματα για μας είναι τα κεντρικότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Και θα μπορούσαν να είναι και προνομιακά. Ακριβώς. Από κάθε άποψη. Θα έπρεπε να είναι προνομιακά, διότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της Τουρκίας και τη στιγμή που η Τουρκία κάνει όλα αυτά που κάνει, έτσι, τη μονή της χώρας, στα σχολιά η γαλάζια πατρίδα, όλες οι προκλήσεις τις οποίες κάνει τελευταία περίοδο, εμείς έχουμε επιλέξει με τη λογική ότι ας κερδίσουμε χρόνο, ναι, να κερδίσουμε χρόνο, όχι όμως αφήνοντας και το εσωτερικό φρόνημα και την εσωτερική συζήτηση για αυτά τα ζητήματα να πηγαίνει κατά διαόλου. Έτσι, είναι μια εντελώς λανθασμένη συζήτηση και βέβαια εδώ είναι μεγάλη η ευθύνη όλης της αντιπολίτευσης που δεν προτάσει αυτά τα ζητήματα ως κεντρικά. Καλά, η αντιπολίτευση δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η αντιπολίτευση, Γιώργο, δεν μπορεί γιατί είναι εκτός του δικού της πλαισίου. Εδώ η ευθύνη βαρύνει κυρίως την κυβέρνηση. Αλλά τότε θα μείνει διαρκώς αντιπολίτευση στα... Εντάξει, ναι. Αλλά δεν μπορεί. Το πρόβλημα, αν θες, και το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση, η οποία θεωρητικά τουλάχιστον, δηλαδή η παράταξη που κυβερνά, έχει μία αναφορά και ένα πλαίσιο το οποίο είναι εθνικό. Αλλά πλέον έχει μεταλλαχθεί. Είναι σαφές ότι μεταλλάσσεται, μεταξελίσσεται και μετακομίζει προς άλλη, προσπαθεί να μετακομίσει προς άλλη εκλογική βάση. Τα αφήνει αυτά σχετικά ανεκμετάλλευτα. Είναι ότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Λάμπρο, η κυβέρνηση λειτουργεί μόνο αντανακλαστικά. Όταν μας έρθει μία κρίση στο κεφάλι, τότε και μόνο αντιδρά. Η ιδεολογία της και η κατεύθυνσή της είναι σε αυτό που λέει ότι εμείς δεν θα φύγουμε κέντρο, με την έννοια όχι μιας κεντρικής σκοπιάς στα ζητήματα, αλλά κέντρο με μία έννοια η οποία είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι. Μια τέτοια πολιτική δεν βγάζει πέρα. Και ιδιαίτερα η Ελλάδα, έτσι, που όπως είπα θα έπρεπε να πρωτοστατεί στην Ευρώπη σε αυτά τα ζητήματα. Έπρεπε να πρωτοστατεί. Έχουν κάνει κάποιες προτάσεις ο Μητσοτάκης μαζί με τον Τούσκ
Για την αεράμινα, την ευρωπαϊκή αεράμινα. Για την αεράμινα. Σωστή είναι αυτή. Έχει γίνει μια καταρχήν κουβέντα για τον Ευρωστρατό. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι ενεργή σε αυτό περισσότερο από όλους. Έπρεπε να πρωτοστατεί και αυτό θα την ανεδείκνυε και σε μεγαλύτερο σημαντικότερο πόλο στην Ευρώπη. Διότι η Ελλάδα είναι ο ακρίτας της Ευρώπη. Δεν είναι η Γαλλία ή η Γερμανία. Και σε αυτή και στο μεταναστευτικό. Ειδικά τώρα που στο μεταναστευτικό, έχουμε εξελίξεις πλέον. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι. Γιατί έχουμε πλέον καθημερινά γεγονότα, επιθέσεις τρομοκρατικές σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς διάφορα συμβάντα τα οποία είναι μεν δεν είναι τρομοκρατικά, αλλά έχουν να κάνουν με εγκληματικές πράξεις που όμως σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν συγκεκριμένη. Όπως και αυτός ο περίεργος, μουσουλμάνος Σουηδός, ο οποίος βρέθηκε με τόσα όπλα, ναι, και για τον οποίο δεν κάνουμε καμία κουβέντα. Ναι. Δηλαδή δεν συζητάμε, ναι, ότι αυτός ήταν ουσιαστικά έφυγε από τη Σουηδία διότι είχε καρφωθεί ως ότι προωθούσε μια βία μουσουλμανική εναντίον της κυβέρνησης Σουηδίας, ναι, και μας κουβαλήθηκε εδώ πέρα, ναι, και εμείς πάμε να το περάσουμε πάλι, ναι, στα χαμηλά. Ναι, ναι, ότι είναι δηλαδή κάποιος Σουηδός ο οποίος είναι του κοινού, ναι, ποινικού. Σουηδός, χωρίς να λέμε, ναι, Σουηδός ο οποίος λέει ότι η σουηδική κυβέρνηση αρπάζει τα παιδιά των μουσουλμάνων. Ναι. Ναι. Μα αυτό όταν έχουμε κάποια εγκλήματα ή κάποιες, είτε του κοινού ποινικού είτε τρομοκρατικές, δηλαδή αν έχουμε βιασμούς ξέρω εγώ, ή δολοφονίες ή οτιδήποτε ή τρομοκρατικές πράξεις, συνήθως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βάζουν την ταμπέλα της υπηκότητας και όχι της πραγματικής ταυτότητας. Βεβαίως. Αυτό είναι παραπλάνηση, είναι σαφώς παραπλάνηση. Βεβαίως. Ακούει άλλο εδώ και ναι. Μπορούσες να βάλεις την υπηκότητα και να πεις ότι ο τάδε τάδε, ναι, έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ναι, να είσαι αντικειμενικός. Αυτό είχαμε προχθές το γεγονός στη Γερμανία, ναι, που άλλος μαχαίρωσε σε ζωντανή σύνδεση τον αστυνομικό. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα πεδίο το οποίο δεν μπορεί η Ελλάδα να το αφήνει ανεκμετάλλευτο, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκτός και να έχει άλλους λόγους. Δηλαδή, εδώ αρχίζουν και μπαίνουν διάφορες σκέψεις. Όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα και σου δίνεται η ευκαιρία, ακριβώς διότι πλέον αυτό το πρόβλημα το συνειδητοποιούν και οι υπόλοιποι, ναι, στην Ευρώπη. Έχει επιλέξει, διότι έχει επιλέξει, όπως είχε επιλέξει και με το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει επιλέξει μια στρατηγική η οποία είναι στρατηγική αυτοκτονική για την ίδια κατά τη γνώμη μου σε βάθος χρόνου. Δεν θα είναι διαρκώς μια κατάσταση χωρίς αντιπολίτευση. Ναι. Αργά ή γρήγορα θα σχηματιστεί από τη μία πλευρά ή από την άλλη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο βάρκες και είναι το χειρότερο το οποίο μπορείς να έχεις. Δηλαδή για την ώρα, επειδή υπάρχει ας πούμε μια δυναμική προηγούμενη και η αντιπολίτευση είναι τώρα με κορυφή τον Κασελάκη, δηλαδή αστεία φαινόμενα, μπορεί να θα είναι πάλι πρώτη κυρίαρχη, όμως θα χάσει σημαντικό ποσοστό από τις εκλογές του Ιουνίου και αυτό θα οφείλεται ακριβώς στα ζητήματα τα οποία συζητάμε κυρίως. Δεν θα οφείλεται τόσο στην ιστορία περί της ακρίβειας, όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα, όμως εκεί είναι πραγματικά ένα ευρωπαϊκό, για να μην πω ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που έχουμε μείωση της παραγωγής σχεδόν σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Εκεί υπάρχει θέμα το οποίο είναι εξωγενές, υπάρχουν εξωγενή αιτία, υπάρχει βέβαια και εσωτερικά, αλλά εκεί είναι πολιτικές. Αν υπάρξει βούληση και υπάρξουν πολιτικές, μπορεί, βεβαίως, να αντιστραφεί τουλάχιστον το εσωτερικό. Τα υπόλοιπα, εάν κακοφορμήσουν, δεν ισιώνουν, δεν μαζεύονται μετά. Ακριβώς. Θα έχεις δομικό πρόβλημα όπως έχει πλέον η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Βρετανία. Γιατί να το αφήσεις να το αποκτήσεις. Ακριβώς. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε τον αριθμό των μεταναστών, ναι, που έχουν αυτές οι χώρες. Ναι. Εάν το αφήσουμε να προχωρήσει και κάποια στιγμή οι Τούρκοι προχωρήσουν την ενοποίηση αυτού του πληθυσμού με την μειονότητα της Θράκης, όπως θα δοκιμάσουν να το κάνουν, μην έχουμε καμία αμφιβολία, είμαστε εδώ και θα το δούμε σε κάποια στιγμή, εφόσον θα υπάρχει και άλλος πληθυσμός μουσουλμανικός ελληνικής υπηκότητας, θα δούμε να βγαίνει ένα τέτοιο ζήτημα αργά ή γρήγορα. Ωραία. Διότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να γίνει πραγματικά μια Ευρώπη που προστατεύει
τα σύνορά της και την ταυτότητά της. Μέχρι τώρα το είχε ξέφραγο αμπέλι. Γι' αυτό είναι η μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη. Εκεί κρίνονται οι ευρωεκλογές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε συζήτηση και πριν τις ευρωεκλογές να κάνουμε μια τελευταία αποτίμηση και μια τελευταία πρόβλεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραβελιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.